Καλησπέρα καρδάσια. Αυτό το βίντεο είναι ένα βίντεο το οποίο εσείς ζητήσατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα ΒΑΚ. Αυτή τη φορά δεν θα βάλω τιμή 2 ή 5 χιλιάρικα. Θα το αφήσω ελεύθερο, γιατί πάλι θα αρχίσετε να λέτε τα δικά σας. Όλα καλά λοιπόν. Αυτά είναι τα 5 αυτοκίνητα VAG Volkswagen Group που αρέσουν εμένα μόνο. Οπότε αν θέλετε να κράξετε, κράξτε πάλι. Δεν πειράζει. Αλλιώς γράψτε και εσείς τα δικά σας 5 VAG κάτω από το βίντεο και ακούστε τα δικά μου πιο αγαπημένα 5 VAG. Χωρίς πάλι να αρχίσετε να κράζετε και να λέτε τα δικά σας, ακούστε τα 5 δικά μου αγαπημένα VAG αυτοκίνητα, γιατί νομίζετε ότι εμένα δεν μ' αρέσουν τα VAG. Κάνετε λάθος, κάνετε μεγάλο λάθος, γιατί τα VAG μ' αρέσουν, απλά μ' αρέσουν συγκεκριμένα και λίγα. Δεν μ' αρέσουν όλα. Από εκεί πέρα δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Εδώ θα μιλήσω μόνο για τα 5 δικά μου αγαπημένα Super Volkswagen Group αυτοκίνητα που αρέσουν εμένα. Οπότε στο τέλος του βίντεο, πριν κράξετε και πείτε οτιδήποτε, γράψτε τα δικά σας 5 αγαπημένα. Μόνο VAG! Μην αρχίσετε και λέτε για τα δικά σας. Στο επόμενο βίντεο θα έρθουν τα ιαπωνικά. Λοιπόν, τα 5 αγαπημένα δικά μου αυτοκίνητα Volkswagen Group. Oh yeah! It's you and me. It's my voice talking cheap on the telephone. It's where I've been. It's the proof that I waited to say I'm wrong. Stuck inside my head that November. You know I never been the type to get up and surrender. That's how... Καλημέρα καρδάσια. Άλλη μια βροχερή ημέρα ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, για όσα αναρωτήθηκαν που μένω. Los fucking άμπελες. Σήμερα άλλη μια... Έλα ρε φίλε, πρωτάρι. Έλα να πούμε με το χειρόφρενο που το ξεχνάς. Σήμερα το βίντεο έχει την τιμητική του. Σήμερα το βίντεο θα τιμήσει τους βαγκάδες. Ένα γκρουπ ανθρώπων το οποίο είναι παρεξηγημένο, γιατί όπως πάντα σε ένα community από κάποιο προϊόν συγκεκριμένο, το οποίο μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, κάποιοι από αυτούς, όταν το περιβάλλον είναι ευρύ και μεγάλο, κάποιοι από αυτούς θα είναι λίγο περισσότερο άσχετοι, θα είναι λίγο και από... και αυτοί είμαι και... ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα VAG. Απλά έκανα μια λίστα, το ξαναλέω, έκανα μια λίστα η οποία εμένα αρέσει. Έψαξα κάποια πράγματα, από εκεί πέρα, άμα θέλετε να διορθώσετε, διορθώστε κάτω από τα σχόλια. Ποτέ δεν ήμουν κατά αυτού, γιατί πολλοί είπανε, πόπο, δες πόσα αρνητικά σχόλια. Μα αυτά με κάνουν να συνεχίζω να κάνω αυτά τα βίντεο. Δεν πρόκειται να παρεξηγηθώ. Απλά λίγο με τις κακές λέξεις να προσέχετε, γιατί όχι ότι με πειράζει, απλά χάνετε εσείς το δίκιο σας. Από εκεί και πέρα είναι ένα γκρουπ ατόμων το οποίο έχει χάσει το δίκιο του κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Γιατί εννοείται, ακούστηκαν γίνανε τα σκάνδαλα της Volkswagen με τα diesel και με αυτά. Εγώ θα πω Kleinmine, έχει πάρα πολύ καλά μοτέρ, πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα, πάρα πολύ όμορφα αυτοκίνητα. Πρώτον, έχει, άντε φιλαράκι, άντε. Η Volkswagen Group έχει μία ομάδα από μάρκες αυτοκινητιστικές οι οποίες είναι ασύλληπτες. Μπορεί να αρχίζει από τη Volkswagen, τα Seat, τα Skoda, που είναι οι πιο φθηνές βερσιόν όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής και λοιπά, γιατί τα μοτέρια συνήθως πάνω κάτω είναι τα ίδια. Αλλά μην ξεχνάτε ότι η Volkswagen έχει την Bugatti.
Δεν σημαίνει ότι έχει το μοτέρ ή κάτι από τη Volkswagen προφανώς, αλλά σίγουρα έχει κάποια πράγματα, ας πούμε το ράδιο, είναι από το Passat. Έχει την Bugatti, έχει τη Lamborghini, έχει την Audi. Μάρκες οι οποίες είναι χοντρές, δεν αστείευονται. Οπότε είναι ένα group το οποίο είναι αρκετά παρεξηγημένο. Όπως αργότερα θα μιλήσουμε για το group της Fiat, θα μιλήσουμε για τα group γενικότερα ιαπωνικών ή γαλλικών εταιριών. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια group. Και εννοείται είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο αυτό το check engine που λένε στα Volkswagen. Που συνήθως το check engine, εντάξει, okay, μερικές φορές μπορώ να το χρησιμοποιώ και εγώ στους φίλους μου που είναι βαγκάτες και έχουν κάτι αυτοκίνητα τα οποία όχι με κλάνουν, με κατούρανε. Κάτι FR και κάτι Cupra 500 άλογα έχει ο άλλος. Αλλά πάντα θα τους κορδεύω για το check engine. Καθαρό όμως για το χαβαλέ. Γιατί το check engine πάρα πολλές φορές, όπως ξέρουν αυτοί που ξέρουν πραγματικά με τα VAG, είναι πάρα πολύ. Επειδή είναι σύγχρονα τα αυτοκίνητα, έχει πάρα πολλούς αισθητήρες μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε πολλές φορές αυτό οι αισθητήρες να βγάζουν κάποια fail στο σύστημα, το οποίο εντάξει είναι απόλυτα φυσιολογικό. Φανταστείτε πόσα fail θα βγάζανε αυτοκίνητα που τώρα εμείς γλιστράει, όλαλα. Φανταστείτε πόσα fail θα μπορούσαν να βγάλουν παλιά αυτοκίνητα, απλά δεν υπήρχαν αισθητήρες πάνω στα αυτοκίνητα. Πάρα πολλά προβλήματα. Και γαλλικά αυτοκίνητα και ιαπωνικά αυτοκίνητα, για όσους νομίζουν ότι τα ιαπωνικά δεν βγάζουν κανένα πρόβλημα απολύτως. Δεν λέω ότι βγάζουν αρκετά και αυτά. Όλα τα αυτοκίνητα είναι μηχανήματα και βγάζουν. Εν πάση περιπτώσει, τέρμα το μπλα μπλα, το ηλίθιο, περνάμε στο πρώτο αυτοκίνητο VAG που αρέσει εμένα και αυτό είναι Seat Ibiza Cupra. Το πρώτο αυτοκίνητο VAG είναι το Seat Ibiza Cupra. 1820 VT 180 άλογα. Αυτό το αυτοκίνητο, πέρα ότι είναι γρήγορο και με κανένα δυο προγράμματα και κανένα δυο έτσι τσακπινιές μπορεί να γίνει δεν ξέρω πόσα άλογα, μπορεί να φτάσουν, ας πούμε, λογικά μπορεί να φτάσει μέχρι τα 500-600 άλογα. Το Seat Ibiza Cupra με κάποιες χοντρές μοντίφες ή απλές μοντίφες με απλά προγραμματάκια και τέτοια, το αμάξι σε Stage 1 έκανε 220 άλογα περίπου. Χοντράδα. Έχει πατήσει πάρα πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο. Είναι ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο δικάζει στον δρόμο. Αλλά πω πω ένα σαξόραλο και από πίσω έχω το ανακριτικό της τροχέας, παιδιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πω πω το σαξόραλο! Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ναι. Δώσ' το! Γιατί να έχω πίσω το ανακριτικό της τροχέας τώρα. Ναι ρε. Το ανακριτικό της τροχέας και μάμα. Το Seat, το Ibiza, είναι και πάρα πολύ όμορφο αυτοκίνητο. Πάντα πιστεύω από όλο το Volkswagen Group τα πιο όμορφα αυτοκίνητα, έτσι καβλιάρικα, μικρά, ωραία σε σχεδιασμό, μελετημένα στο σχεδιασμό. Εξάλλου ο τελευταίος σχεδιαστής της Seat ήταν και ο τελευταίος σχεδιαστής της Lamborghini που έφτιαξε Aventador κλπ. Είναι πιο καβλιάρικα και σε σχέση με τη Volkswagen, άμα ήμουν τώρα έτσι όπως είμαι νέος, θα έπαιρνα κάτι σε Leon, σε Cupra, που εξίσου είναι πανέμορφα αυτοκίνητα. Για μένα το πρώτο αυτοκίνητο που είναι για από τα καλύτερα Volkswagen Group αυτοκίνητα είναι το Seat Ibiza Cupra. Δεύτερο αυτοκίνητο, ένα από τα αγαπημένα μου και ένα από τα πιο ακραία αυτοκίνητα για μένα της Volkswagen και Volkswagen Group είναι το Volkswagen Golf R32. .2 κινητήρας V6, 246 άλογα. Ενέρφιλε. Είναι ένα από τα Golf, όλοι έχουμε συνηθίσει στα Golf τα GTI, τα δίλητρα, που εξίσου είναι θηρία. Τα GTI ανέκαθεν σαν εικόνα, σαν iconic classic αυτοκίνητα, ας πούμε το MK1, MK2, είναι future classic αυτοκίνητα.
σε GTI πάντα εκδόσεις και full μαμά. Το R32 ανέκαθεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ακραίο σε specs, σε εμφάνιση, σε μοντίφες. Είναι ένα αμάξι το οποίο είναι V6, κινητήρες θρυλικούς της Volkswagen σαν τον VR6 και VR5 κλπ. Για μένα είναι ένα από τα Golf. Σαφώς θα μπορούσα να θίξω το δίλητρο, το GTI, το Golf, το οποίο προφανώς, ρε φίλε, είναι GTI, είναι ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα της Volkswagen και ένα από τα καλύτερα αυτοκίνητα πια στις μέρες μου, γιατί παλιά το Volkswagen GTI δεν ήταν από τα πιο γρήγορα και τέτοια λίγορα. Αλλά όπως και να έχει, το R32, αυτή η κολάρα από πίσω με τις μπούκες από δίπλα, είναι κάτι iconic, κάτι υπέροχο. Βέβαια τώρα έχουν ξεφύγει με το Volkswagen Golf, το Club Sport, το οποίο φτάνει σχεδόν στα 300 άλογα. Εξίσου μοτεράρα, και αν δεν κάνω είναι δίλητρο, διορθώστε με. Φτάνει τόσο άλλο και είναι δίλητρο, αν δεν κάνω λάθος, πραγματικά διορθώστε με, δεν έχω πρόβλημα. Πιστεύω από τα αυτοκίνητα θρύλους που θα μείνουν στην ιστορία για μένα. Volkswagen Golf R32. Τρίτο αυτοκίνητο! Ένα από τα αγαπημένα μου, από τα πρώτα που είχα δει, τώρα θα σας πω ποιο, ήτανε, το είχε κάτω στην οικοδομή την παλιά που έμενα πιτσιρικάς, σε κόκκινο. Και το βλέπα γιατί ήταν, είναι και υψηλομάσιλο αυτό, πιο έτσι, πιο βαρύ, ή τουλάχιστον το βλέπα εγώ. Τώρα είναι αυτοκίνητο προφανώς, το οποίο είναι τέλειο. Για μένα από τα πιο όμορφα Seat, και είναι το Seat Leon Cupra. Seat Leon Cupra, δίλητρο μοτέρ, τουρμπο 290 άλογα, 0-100, 5 δευτερόλεπτα. Σε 5 δευτερόλεπτα πιάνετε 100! 290 άλογα! Εντάξει ρε φίλε, ό,τι και να θες να πεις για τα VAG, δεν θα το έπαιρνα εγώ, γιατί δεν μ' αρέσει να έχω εγώ ένα τέτοιο αυτοκίνητο, έτσι το έπαιρνα για έκτο αυτοκίνητο, για μένα. Αλλά αυτοί που το έχουνε, πραγματικά ρε φίλε, όντως σκοτώνουν στον δρόμο. Ό,τι και να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα Cupra, τα VAG και αυτά, είναι το γούστο τους ρε φίλε και ας το πάρουνε. Για μένα αυτό είναι... Παίρνα. Μαλάκα, έσφαξε το στόπ. Ένα αυτοκίνητο θηρίο. Καλά, τα τελευταία τώρα που πια η τεχνολογία των αυτοκινήτων έχει ξεφύγει και προφανώς είναι πιο δυνατά, είναι πιο εμφανίσιμα, πιο τέτοια. Αυτό το Seat Leon που τώρα θα πέσει στην οθόνη σας, για μένα ήτανε muscle, ήτανε γεροδεμένο, το βλέπεις, ήταν γερό αυτοκίνητο, φαινόταν βαρύ, αλλά ήταν γρήγορο. Δηλαδή, τι να λέμε, Seat Leon Cupra, 290 άλογα, δίλητρο turbo. Καλά, αυτό το ράμα το πείραζες κιόλας, ξέφευγες! Seat Leon Cupra, λοιπόν. Τέταρτο αυτοκίνητο, πολύ πολύ αγαπημένο, λατρεμένο από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι το είχανε, και ανθρώπους που το πουλήσανε, γιατί λογικά η κατανάλωση τους σακάτευε την τσέπη, είναι το Skoda Octavia, προφανώς το RS, αλλά θα θίξουμε το VRS αν δεν κάνω λάθος. Γενικά στα VAG μπορείτε να με διορθώνετε όσο γουστάρετε, γιατί δεν ξέρω πολλά, ξέρω μόνο αυτά που μου αρέσουν κυρίως. Ωραία. Skoda Octavia VRS. Οχτάρι, turbo αν δεν κάνω λάθος, έβγαινε στα 180 άλογα και το πρώτο, εκείνο το ακραίο το Octavia, που όλοι συνηθίσαμε και λέμε όλοι ότι είναι ταξί, αλλά φιλαράκι, ταξί, στο WRC κάποτε, η τετρακίνητη έκδοση έκανε θαύματα. Και τώρα πια βγαίνει το, εδώ και τα τελευταία χρόνια,
Συγγνώμη. Βγαίνει το δίλητρο. Το δίλητρο με 200 κάτι άλογα, 217 άλογα αν δεν κάνω λάθος. Με δίλητρο μοτέρ. Το οποίο είναι από τα πολύ δυνατά αυτοκίνητα. What the fuck? Είναι από τα πάρα πολύ δυνατά αυτοκίνητα. Είναι από τα εμφανίσιμα αυτοκίνητα. Αν και όντως το πρώτο Octavia, αν και το πρώτο όντως Octavia έμοιαζε λίγο πιο παλιό, λίγο πιο παππουδίστικο, γιατί το έχουμε συνηθίσει από τα ταξί, ότι μπορεί να το έχει κάποιος παππούς. Σε αυτό του είδους τα αυτοκίνητα, ας πούμε στο Octavia, στο Passat, στο... Έλα. Στο Seat Leon, εγώ θα τα έπαιρνα τη sporting έκδοση, την VRS, την RS, την GTI κλπ. Και το Golf εξίσου, θα την έπαιρνα σε station, γιατί έχω μια τρέλα με τα station. Και πιστεύω τα station όταν τα φτιάχνουν, έτσι τα πειράζουν λίγο, όπως οι BMW, οι 3R's, οι 5R's, όταν τις βλέπω σε station wagon ή estate που τις λένε στην Γερμανία, τρελαίνομαι. Πιστεύω είναι κλάσεις πιο όμορφα. Εν πάση περιπτώσει ήταν ακόμα το οποίο είναι άσχετο και τους περισσότερους μπορεί να μην σας αρέσει κιόλας. Δεν ξέρω, κράξτε. Skoda Octavia VRS. 1800 turbo ή δίλητρο turbo, ό,τι και να γουστάρετε, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο αντέχει και πάνω απ' όλα είναι μάμα bellissimo, μάμα κατσικέρε, μάμα bellissimo. Και μπαίνουμε στον κόμβο και τώρα να μην έχεις ένα MX5, να τον δώσει μια πάντα μόνο στα όνειρα, μόνο στα πέμπτο και τελευταίο αυτοκίνητο. Διάλεξα ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι, πιστεύω, λίγο too much, λίγο υπερβολικό. Όπως και να έχει, διάλεξα αυτό το αυτοκίνητο γιατί γουστάρω και είναι τρέλα. Γιατί πολλοί θα μου λέγατε ένα S3, ένα S6, ένα RS4, Audi. Την Audi την έχω συνδέσει με Volkswagen Group, αλλά την έχω συνδέσει και μόνη της σαν Audi. Εν πάση περιπτώσει, είναι μέλος του Volkswagen Group, όπως και να γίνει. Οπότε διάλεξα για μένα το πιο αγαπημένο μου, άμα είχα φράγκα και έπαιρνα Volkswagen Group. Klein τα TT, Klein τα Octavia, θα σκάγα 60 χιλιάρικα για να έπαιρνα ένα Audi RS4. RS4 είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το παίρνα πραγματικά station. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο ξυλώνει, είναι quattro, είναι τετρακίνητο. Το αυτοκίνητο αυτό έχει 4200 κυβικά και έχει δύναμη 420 άλογα! 420 άλογα, 4000 κυβικά plus 200 4200 κυβικά, 420 άλογα. Τι άλλο θες? Audi forever. Έχει και αυτή τη μονάρση η Audi. Έχει αυτά τα... αυτό το μαύρο το ταμπλό. Έχει πάρει και άλλα χρώματα. Έχει αυτό το χρώμα η Audi. Το μαύρο με τα κόκκινα, τα έτσι τα φωτάκια μέσα τα... Όπως καταλαβαίνετε, τα Audi είναι τα αυτοκίνητά μου. Είναι από τα Volkswagen Group τα οποία θα έπαιρνα με κλειστά τα μάτια. Δεν λέω τίποτα για τα υπόλοιπα τα αυτοκίνητα προφανώς. Έτσι. Μην αρχίσετε. Δηλαδή αυτό το πράγμα που αρχίζετε με τη μία, πιάνεστε. Λέω το Audi είναι. Τα Audi είναι από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα στη Volkswagen Group. Γιατί τα Golf σε κάλεσαν! Γιατί τα Polo σε κάλεσαν! Ρε φίλε, σου λέω τη γνώμη μου. Αυτό να το έχετε πάντα στο μυαλό σας πριν κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο, γιατί τζάμπα το κάνετε και πραγματικά το ξαναλέω, χάνετε το δίκιο σας. Για μένα, αυτά, για μένα το ξαναλέω, είναι τα 5 αγαπημένα μου VAG αυτοκίνητα. Από εκεί και πέρα, γράψτε άμα σας άρεσε η λίστα η δικιά μου
Και όπως κάνανε πολλά παιδιά στο προηγούμενο βίντεο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτό το βίντεο πήγε τάπα για κάποιο λόγο, γράψτε μου τη δικιά σας λίστα από το να γράφετε μόνο κρά και κράξιμο. Εδώ ο σκοπός της συγκεκριμένης εκπομπής είναι αυτός. Να συζητάμε μεταξύ μας μέσω των σχολείων, και τώρα αργότερα σχεδιάζω το πρώτο Kardashians meeting, αυτοκινητιστικό meeting, στο οποίο θα συναντηθούμε σε κάποιο γκαράζι ή οτιδήποτε, το σχεδιάζω τώρα. Αλλά όπως και να έχει, μέχρι τότε να συζητάμε μεταξύ μας. Υπάρχουν άτομα τα οποία με στέλνουν φωτογραφίες, στέλνουν πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά στο να με δώσουν ύλη να δουλέψω για τα επόμενα βίντεο. Γιατί αυτά τα βίντεο, καταλαβαίνω, σε όλα δεν είμαι παντογνώστης. Αλλά όπως και να έχει, καλό είναι να μην κράζουμε και να βάζουμε τη δικιά μας λίστα. Τα παιδιά τα οποία γράψανε, εγώ τα λέω κράξιμο γιατί μέσα στη θολούρα μου το πολύ κράξιμο, πραγματικά υπήρχαν παιδιά τα οποία γράψαν αρνητικά πράγματα, αλλά με τρόπο που εμένα με κάνανε να μάθω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο θέλω από τους υπόλοιπους από εδώ και πέρα. Θα φτιάχνω τέτοια βιντεάκια και ετοιμάζω και άλλα βιντεάκια με ταξίδια για όσους δεν ξέρουν, γιατί είμαι σίγουρος πολλοί μπήκανε τώρα, είναι καινούργοι. Είναι καλό να ψάξετε τα προηγούμενα βίντεο που έχω φτιάξει με τα παιδιά και μόνο, τα οποία είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα, στα Αμερικά, στα μουσεία, στα ράλι, πράγματα και βίντεο τα οποία μας μαθαίνουν πράγματα και ελπίζω να σας αρέσουν. Απλά να έχετε μια πιο σφαιρική εικόνα για το τι κάνω εγώ σε αυτό το κανάλι. Αυτά από μένα. Αυτή ήταν η λίστα μου για τα VAG. Πραγματικά ευχαριστώ. Χτυπήσαμε 1000 subscribers, οι οποίοι έχουν πάει στο 1,5 τώρα και λογικά σε λίγες μέρες θα πάμε στους 2000 subscribers. Πολλοί μου είπανε μπράβο και ναι, 2000. Για μένα δεν έχει, πραγματικά δεν έχει αξία το νούμερο. Και εντάξει, μου λέγανε και αυτά. Όντως δεν έχει αξία το νούμερο, γιατί αυτή την εκπομπούλα δεν την έκανα για να βγάλω ούτε λεφτά, ούτε για να κερδίσω subscriber. Δεν είναι θέμα subscriber. Είναι θέμα ότι είναι ένα χόμπι το οποίο το πουστάρω και θέλω να κάνω φίλους μέσα από αυτό. Και ήδη αρχίζω να μιλάω με άτομα αξιόλογα. Θέλω όσοι κάνετε subscribe να κοιτάξετε και τα προηγούμενα βίντεο, να πατήσετε ένα like αν μας αρέσει. Ένα dislike πραγματικά, άμα δεν σας αρέσει, πατήστε ένα dislike και γράψτε το αρνητικό σας. Στείλτε με μήνυμα στο Google Plus ή στο Instagram. Ξέρω ότι δεν έχω Facebook και όλοι λένε για το Facebook αυτά. Αλλά έχω Instagram το Kardashian, θα το δείτε στο description και από πάνω. Ή στο Google Plus. Πατήστε ένα like και αν πατήσετε subscribe, κοιτάξτε και τα προηγούμενα βίντεο γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like. Άμα είστε καινούς συνδρομητής, καλώς ήρθες, έρχονται πολλά περισσότερα. Και άμα είσαι καινούς και δεν έχεις κάνει subscribe, πάνε ένα subscribe, πραγματικά. Και άμα δεν σε έπεισε αυτό το βίντεο, κάνε ένα subscribe αφού δεις τα υπόλοιπα. Αυτό, ας βάλουμε μπενζίνη, γιατί από το πολύ μπλα μπλα και τις πόλες που κάνουμε για κάτι, θα μείνουμε. Αυτά. Καλή συνέχεια, Kardashian. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.